Γεια χαρά σε όλους. Αυτό εδώ είναι το νέο Toyota Yaris. Ένα μοντέλο που περίμενα να οδηγήσω σχεδόν από τότε που αρχικά ανακοινώθηκε πίσω στον Οκτώβριο του 2019. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, ήμουν κάτοχος της πρώτης γενιάς του αυτοκινήτου το 1999, όταν πρωτοβγήκε το Yaris και αντικατέστησε το Starlet. Και δεύτερον, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο απαρνείται κάθε σχεδιαστικό σύνδεσμο με τις προηγούμενες γενιές του μοντέλου. Δεν είναι τόσο συντηρητικό όσο τα προηγούμενα, με εξαίρεση ίσως το πρώτο Yaris, αυτό που είχα και εγώ, το 1999. Και γενικότερα είναι ένα αυτοκίνητο που όταν κυκλοφορεί στον δρόμο, νιώθεις να σε κοιτάζουν. Η Toyota έχει κάνει μια πραγματικά εκπληκτική σχεδίαση, τέρμα νεανική, το έχει δώσει έτσι έναν ωραίο δυναμισμό και όλο αυτό το πακέτο που βλέπουμε θα πάει την επιτυχία του Yaris σε άλλο επίπεδο πραγματικά. Γιατί το φαινόμενο Yaris στη χώρα μας είναι πραγματικά μοναδικό. Είναι ένα μοντέλο το οποίο από το 2013 μέχρι και σήμερα είναι σταθερά στην πρώτη θέση των πωλήσεων στην κατηγορία αυτή των Super Mini. Ενώ από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι και τον Αύγουστο του 2020 έχει καταφέρει και έχει γίνει το απόλυτο best seller στην αγορά αυτοκινήτου ανεξαρτήτου κατηγορίας, αφήνοντας κατά πολύ δεύτερο πίσω του τον Nissan Qashqai και τρίτο το Peugeot 208. Και τώρα έρχεται αυτό εδώ. Ένα πραγματικά εντελώς νέο Yaris. Πιο σύγχρονο, πιο νεανικό, πιο τεχνολογικά προηγμένο, όπως θα δούμε και σε λίγο. Και αυτό που μένει να δούμε τώρα είναι πώς τα καταφέρνει απέναντι σε αυτόν τον πολύ έντονο ανταγωνισμό στην λεγόμενη κατηγορία των Super Mini. Μείνετε λοιπόν μαζί μου και θα το δούμε σε λίγο. Πριν ξεκινήσουμε όμως να σας πω ότι χορηγός αυτού του βίντεο είναι η εταιρεία Αργυράκης Ασφάλειες από την Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Το ασφαλιστικό γραφείο που βρίσκεται δίπλα μας από το 1993 με συνέπεια, αξιοπιστία και προσωπική εξυπηρέτηση. Παρέχει υπηρεσίες της ασφάλειας αυτοκινήτων, υγείας, περιουσίας και λοιπόν κλάδων και συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ωστόσο θα πρέπει να ευχαριστήσω και την Toyota Viocar Plus στο Κιλκής, η οποία και μου διέθεσε το δικό της test drive αυτοκίνητο προκειμένου να έχουμε τόσο γρήγορα αυτό το review. Οπότε αν θέλετε να δείτε από κοντά αυτό το Yaris, δεν έχετε παρά να πάτε στο Κιλκής, που άλλωστε είναι και μόλις μισή ώρα από τη Θεσσαλονίκη. Κατασκευαστικά το νέο Yaris βασίζεται σε μια εντελώς νέα πλατφόρμα, την GAB, η οποία χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη μικρή κατηγορία. Και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η νέα γενιά έχει εντελώς νέες διαστάσεις από πριν. Είναι σχεδόν το ίδιο βέβαια σε μήκος, στα 3,94 μέτρα, αλλά έχει μεγαλύτερο πλάτος και μεταξόνιο κατά 5 εκατοστά, ενώ είναι χαμηλότερο κατά 4 εκατοστά. Σχεδιαστικά έχει ένα πολύ δυναμικό εμπρός τμήμα, τονισμένα τόξα των τροχών και ένα εντυπωσιακό πίσω μέρος. Ένα ακόμη νέο χαρακτηριστικό στη νέα γενιά Yaris είναι το ότι το μπροστινό μπαρμπρίζ και οι κολόνες έχουν έρθει πιο πίσω, αφήνοντας έτσι τους σχεδιαστές να δημιουργήσουν ένα πιο μεγάλο και πιο δυναμικό καπό που καταλήγει σε ένα επίσης πολύ δυναμικό μπροστινό μέρος με ένα έτσι πολύ ωραίο και μεγάλο άνοιγμα που εδώ στη μέση έχει ένα ωραίο φινίρισμα με μοτίβο που ταιριάζει ακριβώς με αυτό εδώ επάνω στα φώτα. Οι προβολές είναι LED σε αυτή την έκδοση, με LED ημέρας που είναι στάνταρ σε όλες τις εκδόσεις, ενώ υπάρχουν και προβολές ομίχλης σε αυτό εδώ το περίεργο άνοιγμα, το οποίο δεν είναι αραγωγός, συνεχίζοντας έτσι και εδώ αυτή την τελή μόδα με αραγωγούς που δεν είναι αραγωγούς, αφού είναι κλειστό. Επίσης, πολύ δυναμικό είναι το καπό, με δύο ωραίες νευρώσεις που έρχονται και καταλήγουν μπροστά στο σήμα της Toyota. Πίσω, το πιο χαρακτηριστικό σημείο αποτελεί το μαύρο πάνελ που ενώνει τα φώτα, τα οποία και στις περισσότερες εκδόσεις του μοντέλου είναι LED, όπως και στο αυτοκίνητο της δοκιμής. Επίσης, μου αρέσει που τα φτερά δείχνουν αρκετά φουσκωμένα, τόσο πίσω όσο και μπροστά, ενώ αυτή εδώ η έκδοση SIC δείχνει ακόμη πιο όμορφη με τις ζάντες των 17 ιντσών. Οι πιο βασικές εκδόσεις έχουν ζάντες αλουμινίου 15 ή 16 ιντσών. Κάτω από το καπό τώρα υπάρχουν τρεις επιλογές κινητήρων: δύο κινητήρες βενζίνης και ένα νέο υβριδικό σύνολο, το οποίο η Toyota ονομάζει Hybrid Dynamic Force. May the force be with you. Oh.
Πρόκειται για ένα τρικύλινδρο υβριδικό σύνολο βενζίνης 1,5 λίτρου που συνδυάζεται με την 4η γενιά υβριδική τεχνολογία της Toyota και παρέχει 15% περισσότερη ισχύ και 20% χαμηλότερη κατανάλωση. Οι μπαταρίες του υβριδικού συστήματος είναι πιο αποδοτικές και ελαφρύτερες κατά 27%, αυξάνοντας έτσι τη συνολική απόδοση και επιτρέποντας το Yaris να επιταχύνει πιο γρήγορα. Ως προς τους αριθμούς, το νέο υβριδικό Yaris αποδίδει 116 ύπους και κάνει το 0-100 σε 9,7 δευτερόλεπτα, ενώ μπορεί να κινηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια σε ταχύτητες έως και τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή εδώ βέβαια δεν είναι η υβριδική έκδοση, αλλά μια έκδοση βενζίνης η οποία χρησιμοποιεί έναν καινούριο τρικύλινδρο κινητήρα 1,5 λίτρου με απόδοση 125 ύπους. Υπάρχει όμως και ένας χιλιάρης κινητήρας που συνδυάζεται με μηχανικό πεντάρι κυβότιο, ενώ 1500άρης με μηχανικό εξάρι. Βεβαίως υπάρχει και επιλογή ενός αυτόματου κυβωτίου ή CVT στην έκδοση των 1,5 λίτρων, ενώ το υβριδικό Yaris διατίθεται μόνο με το αυτόματο κυβώτιο ή CVT. Αν έχεις μπει σε ένα προηγούμενο Toyota Yaris, μπαίνοντας μετά εδώ θα ορκιστείς ότι αυτό δεν είναι ένα Yaris. Βασικά παίρνεις όρκο ότι αυτό δεν είναι καν ένα Toyota, αφού εδώ η εικόνα είναι πολύ σύγχρονη και πολύ high-tech. Όπως συνέβαινε και με το πρώτο γενιάς Toyota Yaris το 1999, το οποίο για την εποχή του ήταν πάρα πολύ high-tech, με έναν κεντρικά τοποθετημένο πίνακα οργάνων και μια κορυφαία εργονομία για τα δεδομένα της εποχής. Έτσι και τώρα, η εικόνα στην καμπίνα είναι ριζικά αλλαγμένη και ακολουθεί αυτό που λέμε μια μινιμαλιστική σχεδίαση. Υπάρχει αισθητή αναβάθμιση τόσο σε αυτό που βλέπεις, όσο και αυτό που νιώθεις όταν απλώσεις το χέρι σου επάνω στις διάφορες επιφάνειες. Το ερώτημα είναι, τι γίνεται με τα υλικά επάνω στο ταμπλό? Εδώ λοιπόν, υπάρχει ένα μικρό κομμάτι με ένα σκληρό πλαστικό, όμως όλο το υπόλοιπο ταμπλό εδώ είναι μαλακό και αφρόδες. Αυτό το υλικό εδώ είναι σκληρό, όμως έχει ένα ωραίο φινίρισμα που σίγουρα δεν το λες κακής ποιότητας. Σκληρό εδώ, σκληρό, 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 σκληρό και στις πόρτες σκληρό αυτό το ίδιο υλικό εδώ πάνω και από κάτω υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο υφασμάτινο κομμάτι με επένδυση που χαίρομαι να τα κουμπάω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η υφή αυτού του υφάσματος εδώ τι είναι. Επίσης μια πολύ ωραία λεπτομέρεια είναι ότι υπάρχει μαύρο γυαλιστρό φινίρισμα εδώ γύρω από την επιλογία στην κονσόλα και εδώ στις πόρτες. Κάτι που τονίζει έτσι έναν πιο premium χαρακτήρα, τον οποίο το συναντούμε και σε άλλα σημεία αν κοιτάξουμε εδώ μέσα, όπως για παράδειγμα εδώ γύρω από τους αεραγωγούς. Όσον αφορά τώρα τις θήκες, υπάρχει μια πολύ βολική θήκη εδώ πάνω όπου μπορούμε να κουμπίσουμε ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα πορτοφόλι. Υπάρχει μια έξτρα θήκη εδώ για να βάλουμε κάποια πράγματα και υπάρχει και μια μεγάλη θήκη εδώ μπροστά στην κονσόλα, μπροστά από την επιλογία, όπου εδώ μπορούμε να αφήσουμε το ασύρματο κλειδί του αυτοκινήτου και δίπλα υπάρχει ακόμη και σύστημα ασύρματης φόρτισης κινητού τηλεφώνου, σε αυτή την έκδοση τουλάχιστον. Κάτι όμως που είναι πρωτόγνωρο για ένα Toyota Yaris. Πιο κάτω εδώ, όπως πάμε στην κονσόλα προς τα πίσω, υπάρχουν δύο ποτηριοθήκες εδώ, οι οποίες δεν είναι τόσο βολικές, αφού όταν οδηγείς και θες να πιεις τον καφέ σου, το χείρι σου πάει αυτόματα εδώ, πιο μπροστά. Αυτή όμως είναι λίγο πιο πίσω, αναγκάζοντας έτσι το χέρι σου να κάνει μια πιο μεγάλη κίνηση και δεν βλέπεις με την άκρη του ματιού σου που πας να κουμπίσεις τον καφέ. Και πρέπει να γυρίσεις το κεφάλι σου λίγο. Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα αυτό, αλλά θα την ήθελα αυτή την ποτηριοθήκη για παράδειγμα 10 με 15 πόντους πιο μπροστά. Επίσης, ένα ακόμη χαρακτηριστικό είναι ότι η αραγωγή του συστήματος κλιματισμού που είναι εντάξει τοποθετημένη εδώ στα γνωστά σημεία αριστερά και δεξιά, όμως το κέντρο είναι εδώ καλά κρυμμένη κάτω από την οθόνη του Multimedia και πάνω από αυτή εδώ τη θήκη ράφη. Αν θες να το πεις και έτσι. Ράφη, ναι. Κάτω από εδώ τώρα υπάρχει το σύστημα του κλιματισμού. Air conditioning στις πιο βασικές εκδόσεις, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός στις πιο πλούσιες. Και είναι χωριστός από την οθόνη, κάτι που είναι πάρα πολύ καλό και μάλιστα έχει και περιστροφικούς διακόπτες, όπου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει τη θερμοκρασία που επιθυμεί, χωρίς να κάθεται και να τρώει την ώρα του σε μενού και υπομενού μέσα εδώ στη βασική οθόνη. Το ντουλαπάκι του συνοδηγού είναι εντάξει, όχι από τα πιο ευρύχωρα που θα συναντήσεις, αλλά για αυτά που θες να βάλεις μέσα θα κάνει τη δουλειά, αφού πάντα έχεις κι άλλες θήκες μέσα στο εσωτερικό να αποθηκεύσεις διάφορα πράγματα. Και μιλώντας για θήκες, υπάρχει και μια βαθιά θήκη εδώ στην πόρτα από τη μεριά του οδηγού και του συνοδηγού, όπου θα χωρέσει πέρα από τα γνωστά πράγματα και ένα μεγάλο μπουκάλι με νερό. Επίσης τα καθίσματα είναι πάρα πολύ καλά σε αίσθηση και σίγουρα δεν δείχνουν ότι αυτό είναι ένα φθηνό αυτοκίνητο. Μάλιστα, δεν δείχνει να συνδέεται καν με τα καθίσματα που είχε το προηγούμενο Yaris, αφού εδώ τα νιώθεις και πιο μπάκετ τα καθίσματα, αλλά και πιο
premium γενικότερα. Και αυτό οφείλεται τόσο σε αυτό το φινίρισμα εδώ που είναι σαν μια 3D επένδυση, όσο και στις δερμάτινες λεπτομέρειες στο πλάι που έχει αυτό το αυτοκίνητο της δοκιμής. Ακόμη το τιμόνι έχει μικρύνει σε διάμετρο και έχει αρκετά ενδιαφέρουσα σχεδίαση, ενσωματώνοντας και χειριστήρια για όλες τις λειτουργίες. Ο πίνακας οργάνων από την έκδοση Style και πάνω έχει ψηφιακό ταχύμετρο και στροφόμετρο σε δύο κυκλικές οθόνες, αλλά και μια μεγάλη οθόνη πληροφοριών στο κέντρο, η οποία μεταξύ άλλων προβάλλει και τα οδικά σήματα που αυτόματα αναγνωρίζει το αυτοκίνητο από το δρόμο. Ωστόσο, την παράσταση φαίνεται να κλέβει αυτή εδώ η μεγάλη οθόνη αφής, η οποία και ακολουθεί τη μόδα της εποχής και δείχνει έτσι να αιωρείται πάνω στο ταμπλό, χωρίς όμως να κόβει ορατότητα από το οπτικό σου πεδίο. Έχει διάμετρο 8 ίντσες σε όλες τις εκδόσεις εκτός από την πολύ βασική Active, όπου είναι στις 7 ίντσες. Παντού όμως υπάρχει σύστημα Bluetooth με πλήρη ενσωμάτωση των Android Auto και Apple CarPlay, θύρα USB και φωνητικές εντολές. Επίσης το μενού είναι στα ελληνικά και γενικότερα είναι αρκετά κατανοητό σαν σύστημα. Για πρώτη φορά όμως σε Yaris συναντούμε και σύστημα Head-Up Display με μια προβολή 10 ίντσων στο οπτικό πεδίο του οδηγού, το οποίο όμως είναι διαθέσιμο μόνο στην τέρμα πλούσια έκδοση Premier Edition. Επίσης για πρώτη φορά υπάρχει και ασύρματη φόρτιση κινητού τηλεφώνου, όπως είπαμε, όμως από το επίπεδο εξοπλισμού SIC και πάνω. Οι πίσω πόρτες στο Yaris δεν ανοίγουν τόσο πολύ όσο θα ήθελα. Δηλαδή, ανοίγουν έτσι λίγο... κάνουν ένα τριγωνικό σχήμα, δεν ανοίγει... Εντάξει, δεν θέλω 90 μοίρες, αλλά άλλους 10 πόντους θα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό γιατί όταν θα έρθει η ώρα να βάλετε ένα παιδί πίσω σε ένα παιδικό κάθισμα, δεν σας μένει και πολύ χώρος για να κάνετε διάφορους λιγμούς, είτε βάζοντας και βγάζοντας το παιδί, αλλά ακόμη και να σκύψει κανείς και να το δέσει επάνω στο καθισματάκι. Είναι ένα θεματάκι, ε. Τώρα, εδώ η εικόνα που βλέπω δεν είναι κακή για ένα αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, όμως είναι χειρότερη από ό,τι για παράδειγμα στο προηγούμενο Yaris. Όπου το προηγούμενο Yaris είχε έναν εκπληκτικό χώρο πίσω για τους επιβάτες. Ήταν πάρα πολύ άνετο το αυτοκίνητο. Και είχε μια τεράστια μαγιά, είχε ένα εντελώς flat δάπεδο. Που τώρα από ό,τι βλέπω εδώ, δεν είναι flat το δάπεδο, αλλά έχει ένα τόσο υψωματάκι εδώ στα πόδια του μεσαίου επιβάτη. Η θέση μπροστά είναι στο δικό μου ύψος ρυθμισμένη. Εγώ είμαι στο 1,72 και πίσω κάθομαι εντάξει σε αυτή τη γενιά του Yaris. Έχω λοιπόν εδώ λίγο χώρο στα πόδια μου και έχω και συμπαθητικό χώρο πάνω στο κεφάλι μου. Χωράει μια παλάμη. Γενικότερα νιώθω ότι θα κάνω ένα μεγάλο ταξίδι και δεν θα δυσανασχετήσω και τόσο, παρά το γεγονός ότι εδώ τα παράθυρα δείχνουν να ανεβαίνουν προς τα πάνω λόγω της εξωτερικής σχεδίασης και μου στερούν κάπως έτσι αυτό το οπτικό πεδίο, αυτή την άνεση και αίσθηση ελευθερίας που είχες τουλάχιστον στο προηγούμενο Yaris. Θα μου πεις, δεν μπορεί να έχεις όλα και ωραία σχεδίαση και πολύ άνεση από μέσα, αφού άλλωστε το προηγούμενο Yaris δεν ήταν και κανένα αυτοκίνητο wow στο μάτι. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να έχεις όλα. Οι πόρτες ποιοτικά εδώ συνεχίζουν το ίδιο μοτίβο με τις μπροστινές. Έχει αυτό το σκληρό αλλά πολύ ποιοτικό πλαστικό στο πάνω μέρος και εδώ υπάρχει αυτό το ίδιο φινίρισμα με αυτό το ωραίο ύφασμα. Οπότε εκεί που ακουμπάς τον αγκώνα σου και το χέρι σου δεν νιώθεις αίσθηση πλαστικού και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ κάτω υπάρχει μια ποτηροθήκη για ένα μισό λίτρο μπουκάλι νερού ή αναψυκτικού και υπάρχει ακόμη μια θήκη εδώ, όχι ποτηροθήκη, θήκη για να βάλει κανείς έτσι διάφορα πράγματα, ενώ δεν υπάρχει εδώ κάποιο είδους υποβραχιόνιο ή κάτι άλλο. Εδώ μπροστά στο κάθισμα δεν υπάρχει κάποια θήκη στην πλάτη, που σημαίνει ότι αν θέλετε να αποθηκεύσετε κάτι τέτοιο θα πρέπει να το βάλετε μόνο στη μεριά του συνοδηγού. Άρα λοιπόν μία θήκη στα πίσω καθίσματα, κάτι το οποίο δεν είναι πρωτόγνωρο αφού το συναντάμε και σε άλλα μοντέλα αυτού του σχήματος και μεγέθους. Επίσης εδώ αυτό το άνοιγμα δείχνει αρκετά μικρό, που όταν πάει να βγει κανείς, αν δεν σκύψει αρκετά ή αν είναι πιο ψηλός από μένα, ίσως φάει και το κεφάλι του. Ο χώρος φόρτωσης στο νέο Yaris μετρά 285 ή 286 λίτρα. Κάτι που σημαίνει ότι είναι από τους μικρότερους χώρους σε αυτή την κατηγορία και οριακά κάτω από τα 292 λίτρα στο Ford Fiesta. Ο χώρος εδώ όμως δείχνει αρκετά βαθύς και ψηλοτετραγωνισμένος με μια μικρή εξαίρεση εδώ πίσω, που σημαίνει ότι εδώ πέρα θα χωρέσουν αρκετά πράγματα παρά το ότι αριθμητικά δείχνει να υστερεί. Κάτω από εδώ υπάρχει ένα δάπεδο που άμα το σηκώσεις κρύβει το kit επισκευής ελαστικού, αυτή τη νέα μόδα, όπου αν βγάλεις και αυτό το πράγμα από εδώ μπορείς, αν θέλεις προαιρετικά, να το εξοπλίσεις με μια κανονική ρεζέρβα, αφού υπάρχει υποδοχή
για έναν ακόμη τροχό. Τα καθίσματα πέφτουνε σε αναλογία 60-40 και εδώ όμως δημιουργείται αυτό το σκαλοπάτι. Όμως εδώ και εδώ δείχνει ότι υπάρχει υποδοχή για μία έξτρα τάβλα, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε αυτό το λεγόμενο διπλό δάπεδο. Όμως, από ό,τι φαίνεται, μιας και αυτό το αυτοκίνητο είναι από τις πιο πλούσιες εκδόσεις, αυτό το έξτρα δάπεδο είναι έξτρα εξοπλισμός. Για να μπορούμε να βάζουμε δηλαδή κάτι και όταν πέσουν τα καθίσματα να φεύγει όλο μέσα. Είναι ok ο χώρος εδώ πέρα, δεν είναι κάτι το wow στην κατηγορία, δεν είναι 391 λίτρα για παράδειγμα όπως είναι στο Clio, όμως για το χαρακτήρα και τη χρήση που θα κάνει κανείς με ένα Yaris, νομίζω ότι είναι μια χαρά. Οδηγικά τώρα, η αίσθηση που σου δίνει εκ πρώτης το νέο Yaris είναι έτιφο τόσο καλύτερη από αυτήν που είχες όταν οδηγούσες για παράδειγμα το προηγούμενο Yaris. Και το νιώθεις πιο premium αυτοκίνητο, πιο δεμένο, πιο στιβαρό και γενικότερα καλύτερο σχεδόν σε όλους τους τομείς. Η ανάρτηση είναι σχετικά σφιχτή, ώστε να μην επιτρέπει έντονες κλίσεις σε δρόμους με στροφές, αλλά από την άλλη είναι αρκετά άνετο όταν κινείσαι για παράδειγμα εντός πόλης και απορροφά αρκετά καλά τις όποιες ανομαλίες στους δρόμους, ακόμα και τις λακκούες και τις κακοτεχνίες που έχουμε μέσα σε μεγάλες πόλεις όπως στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ακόμη το αυτοκίνητο αυτό φορά 17 ρεζάντες, όμως δεν επηρεάζουν αρνητικά το συνολικό οδηγικό προφίλ του αυτοκινήτου ως προς την άνεση. Αντιθέτως, σε δρόμους με στροφές, όταν θα αποφασίσει κάποιος να κινηθεί και λίγο πιο έτσι ζωηρά που λέμε, θα βελτιώσουν την αίσθηση ως προς το κομμάτι της πρόσφυσης. Γενικά καλή είναι η ηχομόνωση, χωρίς περίεργους αεροδυναμικούς θορύβους, όμως δεν είναι τόσο καλή όπως για παράδειγμα σε ένα Polo. Στον ανοιχτό δρόμο πάντως, το Yaris θα ταξιδέψει αρκετά άνετα και ξεκούραστα, με ταχύτητες ακόμη και πάνω από τα 130 χιλιόμετρα την ώρα. Ενώ σε ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο, με στροφές, καλή ώρα όπως εδώ, είναι ευχάριστο αρκετά και δεν θα προβληματίσει πουθενά, ακόμη και αν ο οδηγός αποφασίσει να κινηθεί έτσι πιο σβέλτα, πιο ζωηρά. Ίσα-ίσα, η ανάρτηση και το πλαίσιο θα τον βοηθήσουν να κινηθεί πιο σβέλτα και να τα απολαύσει λίγο περισσότερο. Όμως, όταν οδηγήσει υποπίεση, αυτό που φτάνει μες στην καμπίνα έτσι λίγο πιο έντονα είναι ο θόρυβος που έρχεται από τον κινητήρα μπροστά. Η αίσθηση του τιμονιού τώρα είναι ίσως λίγο πιο ελαφριά από όσο θα ήθελα. Καλύτερη όμως από το προηγούμενο Yaris, αλλά δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτή την αίσθηση με το τιμόνι, για παράδειγμα, που συναντάς στο Fiesta ή ακόμη καλύτερα στο Mazda 2, το οποίο κατά την άποψή μου έχει και το καλύτερο σε αίσθηση τιμόνι αυτή τη στιγμή στην κατηγορία. Βέβαια, το μαλακό τιμόνι θα εκτιμηθεί όταν θα κινηθεί κανείς εντός πόλης, στην καθημερινότητά του και βεβαίως όταν θα έρθει η ώρα να παρκάρει, αφού θα κάνει το αυτοκίνητο πάρα πολύ εύχριστο και εύκολο στο χειρισμό του. Πάντως, το τιμόνι σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερο από ό,τι στο προηγούμενο Yaris, αλλά δεν είναι στην κορυφή της κατηγορίας όπως πολλά πράγματα εδώ μέσα που τοποθετούνται πλέον στην κορυφή της κατηγορίας αυτής. Επίσης είναι διαφορετικό σαν σχήμα το τιμόνι, είναι λίγο μικρότερο από ό,τι στο προηγούμενο Yaris, πιο όμορφο σίγουρα στο μάτι και έχει πάνω πάρα πολλά κουμπάκια εδώ στις ακτίνες του που θα βοηθήσει να βρούμε αυτό που θέλουμε χωρίς να σηκώσουμε τα χέρια μας για να πιάσουμε κάπου αλλού. Ο επιλογές ταχυτήτων είναι σε καλή θέση, όμως οι διαδρομές ανάμεσα στις ταχύτητες, αυτή εδώ η απόσταση λοιπόν, είναι λίγο πιο μεγάλη από όσο θα ήθελα. Βέβαια από την άλλη έχει καλή αίσθηση, καλό κούμπομα και βεβαίως το 1500 Yaris που οδηγώ σήμερα έχει εξάρι μηχανικό κυβότιο ταχυτήτων, που είναι πάρα πολύ καλό. Η κλιμάκωση είναι καλή από την πρώτη μέχρι την τέταρτη σχέση, αρκετά σφιχτή ώστε να ευνοεί τις επιδόσεις, ενώ η πέμπτη και η έκτη είναι πιο μακριές σαν σχέσεις που θα κάνουν το αυτοκίνητο πιο ξεκούραστο σε έναν αυτοκινητόδρομο. Όσον αφορά τώρα το κομμάτι των επιδόσεων, η Toyota επισήμως ανακοινώνει ότι το 1500 Yaris καίει κατά μέσο όρο 5,1 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Αυτό που εγώ είδα σε χαλαρό ταξίδι εκτός πόλης με air condition και 3 άτομα είναι τιμές 5,2-5,3 σε χαλαρούς ρυθμούς, που είναι καλό νουμεράκι. Ενώ σε γενικότερη χρήση του αυτοκινήτου μέσα και έξω από την πόλη να περιμένετε νούμερα κοντά στα 6 με 6,2 λίτρα αν δεν έχετε βαρύ πόδι. Αν οδηγήσετε λίγο πιο άτσαλο όπως εγώ για παράδειγμα αυτές τις ημέρες που το είχα, κατάφερα και είδα νούμερα κοντά στα 6,5 χωρίς όμως να έχω προσέξει και ιδιαίτερα σε κάποια σημεία.
Όσον αφορά τώρα στην επιτάκυνση 0-100, η Toyota λέει πως το Yaris αυτό με τους 125 ύπους κάνει τη διαδικασία σε 9 δευτερόλεπτα ακριβώς. Που είναι ένα πάρα πολύ καλό νούμερο για αυτή την κατηγορία. Είναι λοιπόν ταχύτερο στα χαρτιά τουλάχιστον από άλλα μοντέλα της κατηγορίας αυτής, με ατμοσφαιρικό κινητήρα, αλλά ακόμη και με τουρμπο κινητήρες. Χιλιάρδες, 1200 τουρμπο κινητήρες με 100, 115, 125 ύπους. Το Yaris είναι ταχύτερο στην επιτάκυνση 0-100. Είναι ταχύτερο από το Clio, ταχύτερο από το Polo TSI, ταχύτερο από το Fiesta ST-Line των 125 ύπων, είναι ακόμη και ταχύτερο από το Suzuki Swift Sport. Είναι όμως έτσι στην πράξη ή όλα αυτά είναι απλά μια πάρα πολύ αισιόδοξη μέτρηση της Toyota? Τέλος, όσον αφορά τα φρένα, εντάξει, μπροστά υπάρχουν δισκόφρενα, αναζόμενα, αναμενόμενο. Πίσω όμως υπάρχουν ταμπούρα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μου αρέσει. Κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε με ένα αυτοκίνητο που θεωρείται από τα πιο γρήγορα σε αυτό το group των αυτοκινήτων, όπως ανέφερα νωρίτερα. Θα προτιμούσα σίγουρα δισκόφρενα πίσω. Και αν και είναι ψυχολογικό το θέμα, καθαρά, τα φρένα αποδίδουν μια χαρά, παραπάνω από μια χαρά. Όμως για το ψυχολογικό και μόνο της υπόθεσης, ναι, θα ήθελα πίσω το Yaris αυτό, το 1500, να έχει δισκόφρενα. Όπως είχε άλλωστε και το προηγούμενο. Ένα από τα δυνατότερα χαρακτηριστικά στο νέο Yaris είναι το γεγονός ότι είναι ένα από τα ασφαλέστερα αυτοκίνητα στην αγορά και πλέον το ασφαλέστερο Super Mini, σύμφωνα με τα crash test του οργανισμού Euro NCAP, το οποίο μάλιστα έβαλε το Yaris σε αυτή τη δοκιμασία. Όχι όμως την ίδια δοκιμασία, αφού φέτος το σύστημα βαθμολόγησης του Euro NCAP έγινε ακόμη πιο αυστηρό για όλα τα αυτοκίνητα και το Yaris ήταν ένα από τα πρώτα μοντέλα που υπέστη σε αυτό το νέο σύστημα βαθμολογίας των crash test και μάλιστα πέρασε με άριστα. Έτσι λοιπόν είχε 86% επιτυχία στην προστασία ενήλικων επιβατών, 81% στην προστασία των παιδιών και 78% στην προστασία πεζών. Ωστόσο, απέσπασε 85% στα συστήματα ασφαλείας, την υψηλότερη διάκριση στην κατηγορία, αφήνοντας δεύτερο το Audi A1 με 80%. Το δεύτερης γενιάς πακέτο ασφάλειας, το Toyota Safety Sense, περιλαμβάνει τεχνολογίες όπως σύστημα αποφυγής σύγκρουσης με ανίχνευση πεζών ημέρα και νύχτα, ανίχνευση ποδηλάτων την ημέρα, αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας και πλήρως σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης, με δυνατότητα μάλιστα ακόμη και αυτόματο ελιγμού σε χαμηλές ταχύτητες. Όσο τώρα για τον εξοπλισμό, οι διαθέσιμες εκδόσεις του μοντέλου είναι η Active, Active Plus, Style, Chic, που είναι αυτή εδώ, και Premier. Όλες οι εκδόσεις εφοδιάζονται με ζάντες αλουμινίου, LED φώτα ημέρας, multimedia με οθόνη αφής 7 ή 8 ιντσών, με Bluetooth, Apple CarPlay και Android Auto, κάμερα οπισθοπορίας, δερμάτινο τιμόνι και επιλογή ταχυτήτων, air condition, adaptive cruise control, σύστημα ειδοποίησης αλλαγής λωρίδας, 7 αερόσακους, συμπεριλαμβανομένου μάλιστα ενός κεντρικού αερόσακου ανάμεσα στα μπρος καθίσματα, αυτόματος προβολής, αναγνώριση σημάτων, σύστημα αποφυγής πρόσκρουσης με ανίχνευση πεζών και ποδηλάτων, σύστημα κλίσης έκτακτης ανάγκης και πολλά ακόμη. Και όλα αυτά που είπα από τη βασική έκδοση. Έτσι λοιπόν το βασικό Yaris με τον χιλιάρι κινητήρα και 72 ύπους και όλο αυτό τον εξοπλισμό που μόλις είπα ξεκινάει από μόλις 13.770 ευρώ, ενώ η έκδοση αυτή με τον 1500 κινητήρα και τους 125 ύπους ξεκινάει από τις 15.500 ευρώ. Και κάνει αυτό το αυτοκίνητο ένα εξαιρετικό deal στην κατηγορία και για μένα φαίνεται μια πιο ολοκληρωμένη πρόταση από τα Clio, Micra, Fiesta, ακόμη και το Polo. Και αφού έχει το Yaris και καλύτερες επιδόσεις και καλύτερο εξοπλισμό σε μια αντίστοιχη τιμή. Βέβαια, αν θέλετε ακόμη περισσότερο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Όπως για παράδειγμα αυτή η εξαιρετική έκδοση Chic, η οποία είναι και η πιο ολοκληρωμένη στα δικά μου μάτια, όμως ξεκινάει περίπου από τις 18.100 ευρώ και κάτι. Ενώ αυτό το αυτοκίνητο μαζί με το χρώμα το μεταλλικό
είναι πάνω από τις 18.500 ευρώ. Και υπάρχει και η Premier Edition, η πλούσια έκδοση με διχρωμία, head-up display και όλα αυτά, η οποία ξεκινάει περίπου στις 19.500 ευρώ. Να δούμε όμως τι δεν μου άρεσε στο νέο Toyota Yaris. Δεν μου άρεσε που ο χώρος φόρτωσης στα 286 λίτρα είναι από τους μικρότερους στην κατηγορία. Και δεν μου άρεσε επίσης ότι οι πίσω θέσεις είναι μικρότερες από ό,τι στο προηγούμενο Yaris, το οποίο ήταν εξαιρετικό όσον αφορά στις πίσω θέσεις. Ακόμη, δεν μου άρεσε το γεγονός ότι μέσα στο εσωτερικό υπάρχει μόνο μία πλαφονιέρα οροφής μπροστά, που σημαίνει ότι το βράδυ πίσω δεν έχει φως. Και αυτό όταν θα πρόκειται να βάλεις, για παράδειγμα, ένα παιδί σε ένα κάθισμα ή να ψάξεις κάτι που σου πέσε πίσω, πρέπει να χρησιμοποιήσεις έξτρα φακό με το κινητό σου τηλέφωνο. Και τρίτον, το σημαντικότερο πράγμα που δεν μου άρεσε στο Yaris είναι αυτό εδώ. Ταμπούρα στον πίσω άξονα τη στιγμή που το προηγούμενο Yaris είχε δισκόφρενα. Γιατί? Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μου άρεσαν στο Yaris. Μου άρεσε η σχεδίαση και μου άρεσε ότι και πάλι, επιτέλους, μετά την πρώτη γενιά, το Yaris ξανά έγινε ένα εντυπωσιακό, δυναμικό και πολύ νεανικό αυτοκίνητο που χαίρεσε να το οδηγείς και στον δρόμο πραγματικά νιώθεις ότι σε κοιτάζουν. Βέβαια, εντάξει, παίζει ρόλο και ότι είναι και εντελώς φρέσκο μοντέλο, αλλά νιώθεις ότι σε κοιτάζουν. Το δεύτερο πράγμα που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ο εξοπλισμός. Κάνοντας το Yaris ένα από τα πιο καλοεξοπλισμένα αυτοκίνητα στην αγορά από την τέρμα βασική έκδοση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συν το ότι όλες οι εκδόσεις του Yaris είναι πιο φτηνές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες εκδόσεις στην προηγούμενη γενιά του Yaris. Και τρίτον και σημαντικότερο κατά την άποψή μου είναι ότι αυτό εδώ το Yaris με τους 125 ύπους έχει αυτή τη στιγμή έναν από τους καλύτερους κινητήρες στην κατηγορία αυτή. Ο 1500R αυτός είναι πραγματικά μια αποκάλυψη. Εγώ δεν περίμενα τέτοιες επιδόσεις από ένα ατμοσφαιρικό μοτέρ που θα μπορεί να συγκριθεί στα ίσια με turbo κινητήρες αντίστοιχων μοντέλων Super Mini. Άρα λοιπόν, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το αυτοκίνητο αυτό ως προς τις επιδόσεις και μου άρεσε και ως προς την οδήγηση. Χαίρεσαι να το οδηγείς και αυτό σε προηγούμενο Yaris δεν υπήρχε απλά. Για την ασφάλιση πάντως ενός νέου Yaris αλλά και οποιοδήποτε άλλο μοντέλου, μπορείτε να δείτε και τη σελίδα του χορηγού μας, Αργυράκης Ασφάλειες, και βεβαίως να επικοινωνήσετε μαζί τους αν θέλετε στα τηλέφωνα που φαίνονται στην οθόνη. Αυτά όμως για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε έως το τέλος και θα χαρώ να δω τα σχόλιά σας για το νέο Toyota Yaris ή ό,τι άλλο θέλετε ακριβώς από κάτω. Αν φτάσατε σήμερα για πρώτη φορά στο κανάλι, εδώ κάνουμε reviews αυτοκινήτων. Οπότε αν θέλετε να βλέπετε και άλλα τέτοια βίντεο, πατήστε subscribe, παίξτε με την καμπάνα εκεί δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που έχουμε ένα καινούριο review. Ενώ αν θέλετε μπορείτε να ακολουθήσετε εμένα αλλά και το λογαριασμό του trcoff.gr στο Facebook και στο Instagram για να βλέπετε και άλλα πράγματα πέρα από αυτά τα βίντεο. Μέχρι την άλλη φορά όμως, από το νέο Toyota Yaris και εμένα, να είστε όλοι καλά!